Ένα νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου δημιούργησε η αποκάλυψη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της συνάντησης που είχε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κατόπιν μεσολάβησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς πλήρως για όλες τις επαφές και τις συναντήσεις που είχε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέφρασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη θέση ότι η διαδικασία δεν οδηγεί σε διέξοδο αλλά σε αδιέξοδο. Η Τουρκία ίσως αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και έθεσε στο τραπέζι και τη συνομοσπονδία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι θα πρέπει να υπάρξει άρση του αδιεξόδου, καλή προετοιμασία για μια ενδεχόμενη νέα διάσκεψη και κινήθηκε γενικά στο πλαίσιο των θέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ενδελεχώς τα κόμματα για όλες τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ενώ κατέθεσε συγκεκριμένες απόψεις σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο της εφικτής λύσης του Κυπριακού. Ζήτησε την ίδια ώρα από τα κόμματα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και εισηγήσεις σε σχέση με το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Πληροφορίες του TV1 αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου τέθηκε στο τραπέζι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ιδέα για αποκέντρωση εξουσιών από το κεντρικό κράτος προς τις συνιστώσες πολιτείες. Η όποια συζήτηση γίνει ωστόσο θα πρέπει, όπως επισημάνθηκε, να διασφαλίζει τη μία διεθνή προσωπικότητα, μία ηθαγένεια και μία κυριαρχία. Μάλιστα, υπήρξαν ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη εάν αυτό που εισηγείται είναι η χαλαρή ομοσπονδία, με τον Πρόεδρο να απαντά πως «Εγώ μίλησα για αποκέντρωση εξουσιών». Οι πληροφορίες αναφέρουν την ίδια ώρα ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου για το πώς πιστεύει ότι θα αντιδράσει η Τουρκία στην ιδέα για αποκέντρωση εξουσιών και πως ο πρόεδρος απάντησε, σύμφωνα και με τα όσα του είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Νέα Υόρκη, ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει οτιδήποτε μέχρι τις τουρκικές τοπικές εκλογές τον Μάιο. Οι πολιτικοί αρχηγοί συμφώνησαν πάντως να μην προβούν σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίασης. Ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που προέβη σε δηλώσεις ήταν η πρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη, Ελένη Θεοχάρους, που αποχώρησε νωρίτερα πριν από τη λήξη της συνεδρίασης λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι βρισκόμαστε σε μη αναστρέψιμη κατάσταση πια όσον αφορά το Κυπριακό. Η κρίσιμη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου θα συνεχιστεί στις 23 Οκτωβρίου.